Καταρχήν ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας τα συγχαρητήρια στον ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κατήγαγε μια μεγάλη νίκη. Οφείλουμε στα δημοκρατικά πολιτεύματα να σεβόμαστε το αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι αυτό, να ευχηθούμε καλή επιτυχία χάρη της πατρίδας μας και το καλό της κοινωνίας και του έθνους. Είναι σίγουρα μια πολύ δύσκολη περίοδο για τη χώρα. Νομίζω θα έχει μια ισχυρή πλειοψηφία και έχει λυμμένα τα χέρια του για να προχωρήσει. Από τη μεριά τη δικιά μας θέλω να κάνω όμως μια παρατήρηση, η οποία είναι η εξής. Πρώτον, δεν πρέπει να πάνε με τίποτα χαμένες οι θυσίες των Ελλήνων πολιτών όλα αυτά τα χρόνια. Σίγουρα θα πρέπει να δικαιωθεί αυτή η εθνική στρατηγική εξόδου από την κρίση και από τα πλεονάσματα τα οποία θα δημιουργούνται όλο αυτό τον καιρό. Θα πρέπει να κατευθύνονται προς τις χαμηλές κοινωνικές ομάδες για να υπάρξει μια ανακούφιση των ανθρώπων, ειδικά αυτών οι οποίοι βίωσαν την κρίση πιο έντονα σε σχέση με τους άλλους. Η παράταξη της οποίας είχα την τιμή να είμαι υποψήφιος, θέλω να πω ότι πλήρωσε πολλά τα τελευταία χρόνια, βάδισε το δρόμο της ευθύνης, της αλήθειας και πλήρωσε και ένα βαρύ τίμημα, το οποίο το είδαμε και στην σημερινή εκλογική διαδικασία. Δεν είστε ικανοποιημένοι, δηλαδή, δεδομένου το ότι υπήρχε και μια διάσπαση του κόμματος? Κοιτάξτε, σε σχέση με την προσφορά μας όλα αυτά τα χρόνια, την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, αλλά και σε σχέση με τα όσα βίωσε η παράταξη, προχωρώντας έναν μοναχικό δρόμο, γιατί ήμασταν κυριολεκτικά ο ναρκαλιευτής του πεδίου της κρίσης. Είμαστε εμείς οι οποίοι για πρώτη φορά αναγκαστήκαμε να πάρουμε σκληρά μέτρα, τα οποία είναι ενάντια και στην ιδεολογία μας, για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Σίγουρα αυτό το ποσοστό δεν ανταποκρίνεται στην προσφορά και στην ιστορία. Όμως σίγουρα έπαιξε ρόλο και η διάσπαση. Είναι λυπηρό, διότι κάποιοι άνθρωποι επέλεξαν να σταθούν απέναντι στην παράταξη με την οποία ήταν στελέχοι, μεγαλούργησαν, δούλεψαν. Εκτιμώ ότι στο μέλλον με αυτούς τους ανθρώπους θα συναντηθούμε. Πάντως, το σημερινό αποτέλεσμα, το οποίο δεν είναι ικανοποιητικό, έχει ένα αίτιο και αυτή την διάσπαση η οποία προέκυψε τις τελευταίες μέρες. Πόσο πιθανό είναι να έχουμε κάποιες αλλαγές στο κόμμα μετά από αυτές τις εθνικές εκλογές? Το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι τα δημοκρατικά θεσμικά κόμματα, τα ευρωπαϊκά κόμματα, πάντοτε όταν έχουμε εκλογικές διαδικασίες, ανοίγουν και διαδικασίες συνεδρίων για όλα τα ζητήματα. Το έθεσε άλλωστε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος ξεκάθαρα, δημοκρατικά, και τον τιμά αυτό και για την προσφορά του, αλλά και για την δημοκρατικότητα την οποία επίδειξε με τη δήλωσή του αυτού. Άρα λοιπόν θα πάμε σε ένα συνέδριο το οποίο θα δούμε όλα τα ζητήματα που αφορούν το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη, αλλά ένα συνέδριο ΠΑΣΟΚ, ένα συνέδριο Δημοκρατικής Παράταξης. Το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών δεν κατάφερε να μπει στην Βουλή, σας επιβεβαιώνει, ως και ως προς τις προβλέψεις που έγιναν, ότι δεν θα έχει μέλλον αυτό το κόμμα? Κοιτάξτε, το ποσοστό δεν θέλω να το σχολιάσω, είναι η απόφαση των Ελλήνων πολιτών για τα όποια ποσοστά παίρνουν τα κόμματα στην Βουλή, στις εκλογές μας. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι δυστυχώς έγινε ένα κόμμα από γυνάτι. Και το γυνάτι βγάζει μάτι. Και δυστυχώς βγάζει το μάτι και του κόμματος αυτού, αλλά τραυματίζει όμως και το ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα πρέπει στο μέλλον όμως με όλον αυτόν τον κόσμο να ξανασυναντηθούμε, να ξαναβρούμε τα νήματα τα οποία μας ενώνουν και να έχουμε πλέον μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη μακριά από τα κατάλοιπα του παρελθόντος, που ήταν το πελατειακό σύστημα κυρίως, στο οποίο εμείς ως ψηφοδέλτιο εκπροσωπήσαμε με συγκεκριμένο, καθαρό και διαυγές πρόσωπο και τα άλλα παιδιά, 4 ελεύθεροι επαγγελματίες, νέοι υποψήφοι, οι άλλοι νεότεροι από μένα κιόλας, και θέλαμε να σηματοδοτήσουμε τη νέα εποχή και για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για τη Δημοκρατική Παράταξη. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα, να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας και μόνο αυτή. Να συγχαρούμε τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ για την καθαρή νίκη τους. Είναι μια σημαντική πολιτική αλλαγή για τη χώρα και νομίζω ότι όλοι, ανεξαρτήτως των κομματικών μας τοποθετήσεων, έχουμε συμφέρον να πάει καλά αυτή η κυβέρνηση και πρέπει να ευχηθούμε καλή επιτυχία μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Το αποτέλεσμα για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτό που περιμέναμε. Είχαμε προσδοκίες για την τρίτη θέση. Η παράταξη, όπως είναι γνωστό, δέχτηκε ένα πολύ ισχυρό πλήγμα λίγες μέρες πριν την τυπική έναρξη
της προεκλογικής περίοδου. Το δυστύχημα είναι ότι το πλήγμα αυτό δεν το δέχτηκε μόνο η παράταξη, το δέχτηκε και η χώρα, γιατί αυτή τη στιγμή, εάν δεν είχε διασπαστεί το ΠΑΣΟΚ, εάν δεν είχε διασπαστεί η Δημοκρατική Παράταξη, η Χρυσή Αυγή δεν θα ήταν τρίτο κόμμα. Οι ευθύνες έχουν ονοματεπώνυμο. Από εκεί πέρα, εμείς ως χώρος, όπως είναι θεσμικά απαιτητέο, μπαίνουμε σε ένα προσυνεδριακό διάλογο με ορίζοντα ένα ανοιχτό προγραμματικό συνέδριο, το οποίο θα κρίνει όλα τα ζητήματα, θα θέσει όλα τα θέματα επιτάπητος, με βασικό στόχο και βασική στρατηγική την αναγέννηση, την προγραμματική, την αξιακή αναγέννηση και επαναθεμελίωση της παράταξης. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρό του για την νίκη. Επίσης, να συγχαρώ προκαταβολικά τους βουλευτές που θα εκπροσωπήσουν την Καστοριά στην επόμενη Βουλή. Δεν γνωρίζω ποιοι θα είναι ακόμα, αλλά σε λίγη ώρα θα ξέρουμε. Και να συγχαρώ επίσης τους συνυποψήφιους μου στο ΠΑΣΟΚ, γιατί δώσαμε έναν πάρα πολύ καλό αγώνα όλοι μαζί, ενωμένοι. Θέλω να ευχαριστήσω τους πολίτες που τίμησαν εμένα προσωπικά εδώ στην Καστοριά και να πω ότι την επόμενη μέρα και την κυβέρνηση θα είμαστε εδώ για να την ελέγχουμε, αλλά και τον έτερο βουλευτή που θα βρίσκεται στη Βουλή θα βλέπουμε τι κάνει και αυτόν θα ελέγχουμε. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ μπαίνουμε σε έναν δεύτερο αγώνα που θα είναι η αναγέννηση της δικής μας παράταξης. Εμείς οι νέοι που ήμασταν σε αυτό το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ είμαστε η περιουσία για την επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ.